Έχω μία περίπτωση εδώ δίπλα μου, το Μάνο το Μιλωνά, ο οποίος δούλευε σύζυγωσά, στάθμιση φορτίων, είναι σε αναστολή από ό,τι κατάλαβα και δεν ξέρεις πότε θα ξαναεργαστεί, σωστά, με αορίστου χρόνου. Ναι. Σωστά, καλημέρα. Είμαστε, εγώ προσωπικά είμαι σε αναστολή αυτή τη στιγμή, όπως είναι χιλιάδες εργαζόμενοι, όχι μόνο στην εταιρεία που εργάζομαι, αλλά συνολικά στο αεροδρόμιο και στις αεροπορικές εταιρείες, στην Aegean, στις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, στη Swissport, στη Sky. Για πόσους εργαζόμενους μιλάμε περίπου? Τι να σας πω, αυτή τη στιγμή νομίζω είναι γύρω στις 2.000 άνθρωποι εργαζόμενοι σε αναστολή στην Aegean, είναι γύρω στις 2.500 με 3.000 άνθρωποι σε αναστολή στις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, που είναι η Gold Air Handling, η Swissport και η Sky Serve. Πανελλαδικά τα νούμερα αυτά μπορεί να είναι και μεγαλύτερα. Και είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου έχουν σταματήσει να απασχολούνται. Είναι χιλιάδες επίσης αυτοί οι οποίοι περίμεναν τη σεζόν για να κάνουν μεροκάματο και αυτή τη στιγμή δεν εργάζονται. Παρόλο που μπορεί πολλοί από αυτούς να δουλεύουν και 10 χρόνια. Δηλαδή 10 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν με συμβάσεις μήνα-μήνα. Εκμεταλλεύονται συνολικά οι εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης και αεροπορικές το νομικό θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει διαχρονικά από τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια για να το πετυχαίνουν αυτό. Τι ζητάτε λοιπόν τώρα, ποια είναι τα αιτήματά σας? Εμείς αρχικά αυτό που ζητάμε είναι να διασφαλιστεί το εισόδημα με αξιοπρέπεια για όλους τους συναδέλφους, είτε εργάζονται, είτε είναι σε αναστολή, είτε είναι άνεργοι στον κλάδο συνολικά. Ζητάμε να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας όσων είναι σε ανεργία αυτή τη στιγμή. Ζητάμε να πάρθουν όλα τα μέτρα ασφαλείας στον χώρο της εργασίας και για την υγεία των συναδέλφων. Και ζητάμε και λέμε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε χρυσοπληρώσει πραγματικά με τις θυσίες που έχουμε κάνει, τα κέρδη που έχουν οι αεροπορικές εταιρείες, οι εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, τα οποία είναι δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουν κάνει επενδύσεις όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουν κάνει επενδύσεις στα Βαλκάνια, έχουν κάνει επενδύσεις στην Αφρική. Και λέμε ότι αυτή τη στιγμή να πληρώσουν αυτοί, οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια θησάβριζαν πάνω στις δικές μας πλάτες. Μάλιστα, ωραία. Αυτό ζητάμε.